πίσω, χωρίς να πει καμία κουβέντα, πυροβόλησε δύο φορές με το πιστόλι, πρώτα εναντίον του, από μια απόσταση περίπου 10-15 μέτρων, αν θυμάται καλά, γιατί το έλεγαν πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Έσκυψε, όπως είπε, ενστικτοδός και αμέσως μετά έτρεξε και μπήκε μέσα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Αυτή ήταν η κίνηση η οποία και τον έσωσε. Είπε ότι παρέμεινε μέσα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής μέχρι να σταματήσουν οι πυροβολισμοί και στη συνέχεια, όταν βγήκε από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, είδε σωριασμένα στο δρόμο τα τρία άτομα, τον Φουντούλη και τον Καπελώνη, καθώς και τον 29χρονο τραυματία, τον Γέροντα. Έδωσε πληροφορίες, Βαγγέλη, εάν είπαν κάτι οι δράστες, πώς ήταν ο σωματότυπός τους ή άλλα στοιχεία που ενδεχομένως να βοηθήσουν στις έρευνες? Είπε ότι ο εκτελεστής φορούσε ένα κράνος ανοιχτόχρωμο, όπως θυμάται. Οι αστυνομικοί που είδαν το βίντεο από τα γραφεία της Αυγής λένε ότι πιθανότατα φορούσε ένα καπέλο τύπου τζόκεϊ. Μπορεί όμως αυτό το γύσο που είδανε, επειδή δεν είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα στο βίντεο, να ήταν τελικά ακόμη και κράνος. Πάντως και οι δύο λένε ότι φορούσε κράνος ή καπέλο. Το πρόσωπό του δεν μπόρεσε να το διακρίνει, γιατί όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Φορούσε το κράνος, ενώ να θυμίσω ότι ήταν και βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν και με τον πανικό και τον τρόμο που ένιωσε με όλα αυτά, βλέπουν έναν άνθρωπο πυροβολεί. Τόσες φορές, τουλάχιστον 13 φορές, καταλαβαίνετε βέβαια ότι όλα αυτά έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατήσει τα χαρακτηριστικά του εκτελεστή. Λέει ακόμη ότι, ότι αμέσως μετά, όταν βγήκε, δεν είδε τίποτα. Είχε ήδη φύγει ο εκτελεστής μαζί με τον συνεργό του με τη μοτοσυκλέτα. Αυτή είναι λοιπόν σήμερα πληροφορίες η κατάθεση στην αντιτρομοκρατική. Την οποία έδωσε δύο μέρες μετά, Βαγγέλη Γκαϊντέο. Ο άνθρωπος δεν ήταν σε ψυχική κατάσταση ακριβώς για να καταθέσει και κατέθεσε κάτω από άκρα μυστικότητα. Σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα.